I'm walking, hear the knee and I'm talking. By you and me, I'm hoping that you come back with me. There's hard to me, I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά? Ωραία, εσείς? Μια χαρά. Πρωί-πρωί. Ναι. Βρισκόμαστε σε ποιο ύψος εδώ περίπου? Στη ύψος, τι να σας πω, δεν ακριβώς. Δεν ξέρω. Μόλις η ώρα είναι 9 και 4 το πρωί. Η κυρία. Δεσποινής Ευαγγελία Τσάντα. Η Δεσποινής Ευαγγελία Τσάντα, η οποία πηγαίνει χαμογελαστή στις δουλειές της. Ναι. Πήγατε εδώ στην κυρία, κάτι δώσατε? Πήγαμε στη Δεσποινίδα από εκεί. Α, μάλιστα, στην άλλη Δεσποινίδα. Σε λίγο όμως εδώ πέρα μόνο κολύμπι θα κάνουμε, έτσι? Ναι. Λίμνη. Λίμνη, βέβαια. Τι θα γίνει? Θα μας πνίξετε τελικά. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο που θα φτάσει το νερό εδώ πέρα. Και εδώ θα κατακλειστεί. Εδώ θα κατακλειστεί όλη η περιοχή τότε εδώ. Και αυτό, δηλαδή είμαστε ακόμη μέσα στο νερό. Είμαστε ακόμη μέσα στο νερό. Να βγάλεις φωτογραφία, τι άλλο τώρα? Ναι. Μας βρήκες εδώ. Τι να πούμε? Να μην βλέπουν τα παιδιά μου και να γελάνε πέρας να θέλουν. Το όνομά σας? Ηλένη. Α, πιέσαι και το όνομα. Τσάντα. Όχι. Α, εντάξει. Κόκαλη. Ναι. Α, κυρία Κόκαλη, περιμένετε. Με το Σοκράτη Κόκαλη έχετε κάποια συγγένεια? Θα έχουν. Τα παιδιά τώρα εκεί είναι. Δεν είναι αυτός με το ποδόσφαιρο? Με τον Ολυμπιακό, ναι. Με τον Ολυμπιακό. Εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ ξέρω τι ομάδα δεν ξέρω. Ομάδες δεν ξέρω, ομάδες. Τι θα ξέρω. Πάντως, μπάνιο ξέρετε? Όχι. Ούτε μπάνιο ξέρετε? Ούτε ξέρουμε εμείς μπάνιο. Έχετε κάνει ποτέ μπάνιο? Όχι. Μπάνιο στο σπίτι? Όχι. Α, κάτω, όχι. Στη θάλασσα μέσα? Όχι, δεν πήγαμε. Ούτε σε λίμνη? Ποτέ δεν πήγαμε. Τώρα θα μα. Αφού ήμασταν από πέρα εκεί στο βουνό, κάθμασταν. Ήρθαμε εδώ τώρα, γέρασαν. Πού θα κάνουμε μπάνιο? Ποτέ δεν πήγα στη θάλασσα. Ποτέ δεν πήγα στη θάλασσα. Ναι. Ποτέ δεν πήγα στη θάλασσα. Γιατί? Είχα τις κοτούλες, είχα τις κατσίκες και γι' αυτό δεν πήγα. Οι οποίες βλέπω εδώ πέρα κάνουν ό,τι θέλουν, ε. Είστε πολύ καλομαθημένες. Ναι, πολύ καλομαθημένες. Τι κάνετε εσείς, κύριε Παπαευθυμίου? Εμείς εδώ μαζεύουμε το φάρμακο αυτό που είναι το παράδοτο που είχαν οι στρατιώτες μας το 1912, το 1913 που πολεμούσαν με τους Τούρκους. Λοιπόν, από εδώ τους αρχίσαν τους Τούρκους, από τα Τρίκαλα, και τους φτάσαν εκεί που τους φτάσαμε εμείς. Τι είναι αυτό δηλαδή? Αυτό λέγεται από πορδί, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι φαντάρες μας μέσα στα γυλιά τότε για τα τραύματα. Όταν κόβονταν, έβαλαν από αυτό. Αυτό το σκόνι, και σταμάτα και το αίμα, ναι. Επάνω στις πληγές, να τη χρησιμοποιούσαν, ναι, λοιπόν. Ναι. Και λέγεται, πώς είπαμε? Αυτό λέγεται αλλοποπορδί. Αλλοποπορδί. Μαγειρέψατε σήμερα? Μαγειρέψαμε. Τι? Φασόλια, πίτα, θα φτιάσω τώρα πίτα γυμών. Πολύ ωραία. Ναι. Έτσι, ξεχάστε για λίγο τη λίμνη και ασχοληθείτε με φαγητό και θα περάσουμε σε λίγο, εντάξει? Ναι, εντάξει. Κύριε Στυλιανή, ερχόμαστε. Γιατί το λένε έτσι? Αλλά μπορείτε, αυτό βγαίνει πρώτα σαν κοκομπέλα και μετά ξηραίνεται και ύστερα το βάζεις απάνω, μόλις κόβεις, κλείνει το αίμα, σταματάει δηλαδή. Γιατί το λένε έτσι? Είσαι συνωμοσία παλαιά. Και αυτό έχω έτσι ακριβώς το βρήκαμε από χρόνια. Ναι, δεν ρωτήσατε ποτέ γιατί το λένε? Όχι, δεν το ρωτήσαμε. Ναι, αλλά κάθε φορά που το λέτε, βλέπω γελάτε. Για να πούμε. Ναι, γελάμε. Είναι αποτελεσματικό πράγμα. Γιατί η ονομασία, λέω, που δεν κατάλαβες. Γιατί δηλαδή? Ναι, γι' αυτό γελάμε. Πώς λέγεται? Αλλά που δεν. Να τα. Και τα καρύδια μας. Καρύδια. Αυτά. Αυτά. Πώς θα τα σπάσουμε? Δεν ξέρω. Σπάνε έτσι. Τα σπάτε έτσι εσείς? Ναι. Για να δούμε. Για να δω πώς τα σπάει η κυρία Στυλιανή. Να δούμε. Έχω δύναμη εγώ. Α, καταπληκτικό. Για κι άλλα γιατί δύο δεν φτάνουν. Α, για να μην πιάνει τη φωτογραφία.
σιγά, να πάρουν τηλέφωνο να κοιτάξουν πέρα τα παιδιά μου και να γελάνε με μένα. Τα σπάζετε τόσο εύκολα. Σπάζουν τα καρύδια. Υπάρχει τεχνική δηλαδή. Για κρατήστε εσύ να δω εγώ. Κρατήστε εσύ εδώ. Πάνω εγώ εδώ. Κρατήστε εδώ πια το μετάλλο. Πώς γίνεται. Ναι. Δεν έχει τέχνη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί εσύ έτσι. Να, να δω. Καλώς, έτσι. Θέλει ειδική τεχνική. Πάρτε και να τα φάτε τώρα αυτά. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σου. Α, συγγνώμη. Κύριε Ολόφωσε. Τι άλλα έχετε. Αυτά σχετικά, παπουτσάκια και τα λοιπά. Καριδάκι. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Α, γιατί έχουμε φανταστεί πάρα πολλά. Καλά, εσείς είναι η δουλειά σας που πρέπει να τρώτε καρύδια. Γιατί. Το καρύδι είναι κάτι που τονώνει. Ανοίγει την όρεξη, δηλαδή τη διάθεση στον άνθρωπο. Είναι σχετικά ελεύθερο. Σχετικά καρύδια, σχετικά καρύδια. Με μέλι λίγο, έτσι λίγο μέλι, περισσότερο ανεβάζει. Πώς είπαμε ότι λέγεται. Αλαποπορδί. Αλαποπορδί. Άι, κατανέβη μου. Σαν θα με γάλει. Θα με βγάλουν και τα γελάω συνέχεια. Άι, παιδάκι μου, σταμάτα. Φεύγουμε. Τα τραχοπέδιλα έχετε. Δεν έχουμε, ρε. Δεν ασχολούμαι τώρα εγώ με αυτά. Σου είπα, μόνο με ρούχα και γυναίκες. Α, και γυναίκες. Με ενδιαφέρουν οι γυναίκες. Και τότε να σας δώσω καρυδάκια. Δεν θέλω, όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω μια και ασχολείστε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να φάω καρύδια. Τα καρύδια θα τα πάω. Πώς τα δίνετε. Ποια, αυτά. Ρούχα. Τίποτα, ό,τι πάρεις 100. Ναι, ό,τι πάρεις 100, ό,τι πάρεις από αυτά δηλαδή που έχω, 100 στάρικο πάνε. Είναι αυθεντικές μάρκες ή. Ναι, ναι, είναι αυθεντικές, δεν είναι. Αυτά δεν είναι. Ή υψηλομαϊμού. Όχι, βρε, είναι φίριμις είναι. Δηλαδή αληθινά. Αληθινά ό,τι λέει είναι. Ό,τι λέει, ό,τι γράφει πάνω αυτό είναι. Τα βρίσκετε εσείς από πού αυτά. Αυτά τα βγάζουμε εμείς. Α, ναι. Η Κωνσταύρου βγάζει αυθεντικές γνωστές μάρκες. Ναι. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, θα λέγαμε το αυθεντικό μαϊμού. Μαϊμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, συνεχίζουμε τις διαδρομές. Κολύμπη, ξέρετε. Σας κόβω και ένα σταφύλι από τα τελευταία τώρα, γιατί θα πνιγούμε και δεν θα υπάρχουν σταφύλια πλέον. Αυτά τα τελευταία, Αυτά είναι τα τελευταία μας. Ωραίο σταφυλάκι. Έτοιμο. Ντοκουμέντο θα λέγαμε αυτό. Ναι, ναι. Εδώ σε ποιο ύψος είμαστε τώρα. Είμαστε στο 770, 780. Δηλαδή για να πιάσουμε πάτο στη λίμνη πόσο θέλουμε από εδώ. 120 μέτρα. 120 περίπου. Μέτρα περίπου. Θα το ρε βαϊρόρι άμα έκαβε να ρέθει. Αλεγγύ κι ο τορούρε κι ο παρνάει ρε άμα μενοντιβε. Και εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι η αγκόνια, 6 αγκόνια έχω. Εδώ βλέπουμε, με μια κούπα του Πασόκ σας βλέπουμε εδώ. Καλά, τέλος πάντων, αυτό ήταν παλιό. Παλιό, τώρα αλλάξατε, άλλες κούπες πήρατε. Εδώ είναι αγριογούρνο. Εδώ βλέπουμε ένα αγριογούρνο. Πω. Εσείς το σκοτώσατε. Ναι. Για πείτε μας τι είχε γίνει. Πήγαμε μια παγάνα τη μέρα τα Χριστούγεννα το 1992, απάντησε ένα βουνό εδώ πέρα και βρήκαμε αυτό το γρούνο και έπεσε απάντησε μια καρτέρι μου, το χτύπησε. Και το χτυπήσατε. Βέβαια. Είχατε ακόμη το μουστάκι. Ναι, βέβαια. Πάντα το μουστάκι δεν το έχετε αλλάξει ποτέ. Μουστάκι, όχι, ποτέ. Το ξέρετε τον Οβελίξ. Όχι. Σας μοιάζει πάρα πολύ πάντως. Θα έλεγα έχετε ίδιο μουστάκι. Détruit Carthage, conquis le monde, le monde entier les craint. Et un groulard a fait une raclée, c'est vexant. Un groulard? Oui. Quel groulard? De qui tu parles? Non, je veux dire un magnifique athlète nommé Obélix. Ah bon? Τα γρηγόρουνα είναι ψηλά εδώ. Πάνω από το χωριό. Άρα αυτά δεν θα ενοχληθούν από τη λίμνη. Τα γρηγόρουνα, όχι. Όχι. Άρα θα γλιτώσουν τα γρηγόρουνα. Τα ψάρια, ναι. Τα γρηγόρουνα, όχι. Ό,τι λαγεί, ούτε τα ζαργάρια. Η λίμνη θα λέγαμε ότι θα κάνει καλό σε όλα αυτά τα ζώα. Στα ζώα μπορεί να κάνει καλό, στο χωριό όχι. Στο χωριό όχι. Αν δεν μα φτιάξουν άλλο χωριό. Τι θα θέλουμε τα ζώα μετά αυτά. Και όταν φύγω εγώ από εδώ και πάω, πού τα πάω. Μήπως άμα συνάψετε ειρήνη μεταξύ σας εσείς και τα ζώα, θα μπορείτε έτσι να συνεργαστείτε καλύτερα και να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Με ποιον να συνάψουμε ειρήνη. Με τα γρηγορούνα, τους λαγούς. Όχι, εδώ πρέπει να το κράτος να συνάψουμε ειρήνη, να μας φτιάξουν τα σπίτια για να τότε θα. Ναι, θέλω να πω δηλαδή, αν όλοι μαζί είστε σε μια συνεργασία και σε μια κοινή πολιτική μαζί με τα ζώα, έτσι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα την ναι. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Φώτη. Νάσιο. 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 Το δικό σας σπίτι είναι εδώ. Όχι. Το δικό σας. Το δικό μας. Α, μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, έχετε όλη την παραγωγή αυτά σας. Τα τελευταία καρύδια και τα τελευταία φασόλια
Δυστυχώς εδώ πνίγεται το μέρος, μας κάνουν τη λίμνη. Λοιπόν, δεν μας αποκατάσταση μηδέν. Το όπλο, γιατί λοιπόν, το πήρατε. Το όπλο το πήραμε γιατί, για την άμυνά μας τώρα, βέβαια. Δεν θα σκοτώσουμε κιόλας. Προς Θεού να πούμε. Θα πούμε πως πάμε συμβιβαστικά. Είστε κυνηγός, είστε. Κυνηγός, ναι. Μάλιστα. Και. Τι όπλο είναι αυτό? Αυτό είναι φραγκότ. Είναι παλιό όπλο, δίκανο φραγκότ. Το βλέπω λίγο σκουριασμένο. Είναι σκουριασμένο από τα παλιά όπλα. Είναι από το 1912. Αλλά είναι όπλο που άμα χτυπήσει το λαγό. Τώρα ο λαγός κρίμα ο λαγός. Τώρα δείτε σας κρίμα ο λαγός, βέβαια κρίμα. Ο κυνηγός δεν έχει κρίμα όταν έχει θύρα. Για να δούμε αυτό το όχημα Mad Max, κυρίες και κύριοι. Τι όχημα είναι αυτό? Ούνιμουκ. Ούνιμουκ, ε. Από πότε είναι αυτό? Αυτό είναι το πριν από 25 χρόνια έχει βγει. Αυτό μπαίνει παντού, ε. Παντού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Λάσπη χιόνια για να μένει το χιόνι, πάει. Εσείς τώρα γιατί το χρησιμοποιείτε αυτό? Εμείς εργατοί. Α, εσείς τη ΔΕΗ εδώ, ε. Ναι, όχι, είναι εργολάβο. Σε εργολάβο, εσείς που κάνετε το φράγμα εδώ, ε. Ναι, το φράγμα. Το φράγμα που θα κάνετε τη λίμνη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ οι κάτοικοι αντιδρούν πάρα πολύ για τη λίμνη. Δεν τη θέλουν. Ναι, αν και δεν είμαι εγώ. Αντίδρομο δεν θέλουμε τίποτα. Ναι, είμαι σίγουρα, όχι. Εσάς εδώ όμως θα συμπεριφέρονται καλά, θέλω να πω. Ή... Όχι, να. Δεν έχετε πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Παρότι δηλαδή εκπροσωπείτε τον εχθρό, θα λέγαμε, τη ΔΕΗ. Πρόβλημα δεν έχουμε, όχι. Μπράβο. Μας κάνετε μια βόλτα εδώ με το τάγκ αυτό. Να πάμε. Για πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δυνατότητες έχει. Είμαι τον κύριο Βασίλη. Τι κάνετε, καλά? Καλά. Είμαστε εδώ. Βρισκόμαστε εδώ στον πάτο της μέλουσας λίμνης. Ναι, είναι. Τι γίνεται? Θαυμαστός κόσμος του βυθού. Για που βρισκόμαστε τώρα, μας τα πέρα τα κτήματα όλα πάνω. Η λίμνη. Λίμνη εδώ. Πληρούσαν τι πληρούσαν, ψήλε στάχυρο, όπως το λένε. Εσύ είδε εδώ το σπιτάκι σας ακριβώς δίπλα στο ποτάμι. Ναι, το ποτάμι. 6 εκατομμύρια αυτό το σπίτι. Τόσο σας το αποζημιώνει, έτσι. Τόσο. Μάλιστα. Τόσο. Και πότε πρέπει να φύγετε από εδώ? Δεν μας είπαν ακόμα. Αλλά περιμένετε όπου να είναι. Να φύγουμε. Εσείς πού θα πάτε τώρα που θα γίνει η λίμνη? Εδώ μέσα. Θα μείνετε εδώ? Όχι, εδώ. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Θα φύγετε. Πού να πάμε? Λεφτά, ήδη αυτά που μας ξεκίνησε, ο λίγα λεφτά που θα δείτε τα χαρτιά και εσείς εδώ, μας άδουν και δεν φτάνουν να πάρουμε ένα οικόπεδο. Με λίγα λόγια, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι, μας παρέσυρε. Το ρεύμα. Μάλιστα. Ναι. Φώτα δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε εδώ δεν φως. Όχι, έχουμε 15 χρόνια μας τιμωράει. Είναι απίστευτο, κύριε σε κύριε, αυτό. Εδώ πρόκειται να γίνει το μεγάλο έργο της ΔΕΗ, η λίμνη. Ναι. Και...